Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική δράση η οποία τέμνει το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε τη νέα εφαρμογή η οποία αφορά τα άειλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, μια υπηρεσία η οποία μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τις ταχογραφήσεις, επεκτείνεται και στις ιατρικές εξετάσεις, γλιτώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές ανθρωποώρες, αλλά και μετακινήσεις και προσωπικές επαφές, κάτι το οποίο προφανώς είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια εποχή όπου πασχίζουμε ακόμα να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Αλλά θα μιλήσουμε και για μια δεύτερη εφαρμογή, η οποία με ενδιαφέρει εξίσου πολύ, γιατί αναφέρεται σε μια κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερες ευαισθησίες και αυτή έχει να κάνει με την ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών για εργοθεραπείες και λογοθεραπείες. Καταλαβαίνω από την ενημέρωση που έχω ότι οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα έπρεπε να υποστούν μια πολύ μεγάλη και επαναλαμβανόμενη ταλαιπωρία και νομίζω ότι τους απαλλάσσουμε από μια διαδικασία η οποία κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είχε ηλεκτρονικοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε, από μένα συγχαρητήρια και πάλι για μια ακόμα πρωτοβουλία των δύο Υπουργείων. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, διότι στην ουσία χτίζουμε την υποδομή και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού, του ψηφιακού φακέλου του ασθενούς, κάτι το οποίο θα αποτελέσει μια σημαντικότατη τομή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το ίδιο το ιατρικό μας ιστορικό, και χαίρομαι που τα δύο Υπουργεία αποτελούν πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση του πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνεργασία σε δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ του αρμοδίου Υπουργείου που έχει την οριζόντια ευθύνη, αλλά και όλων των τομεακών Υπουργείων, των οποίων η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορούμε να παρέχουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οπότε, σταματώ εδώ, δίνω το λόγο σε εσάς και στους εκλεκτούς συνομιλητές μας για να παρουσιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά τις καινούργιες εφαρμογές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, η συνεργασία με τον Κυριάκο Πιερακάκη και το Υπουργείο είναι εξαιρετική και πάρα πολύ χρήσιμη. Ξεκίνησε στην αρχή της διακυβέρνησης, αλλά κορυφώθηκε μέσω κορονοϊού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δυνατότητα που μας έδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να μπορέσουμε να έχουμε την άλλη συνταγογράφηση μέσω κορονοϊού προστάτευσε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να έρθουν σε επαφή με στελέχη του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να μπορέσουν να συνταγογραφήσουν. Ήταν εξαιρετική και απέδωσε κάτι παραπάνω από το αναμενόμενο. Και στην έκκλησή μας για ειδικές ομάδες, για συνανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρήθηκαν επανειλημμένως για να μπορέσουν να έχουν το προφανές, το στοιχειώδες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κύριε Πρόεδρε, πάνω και πρώτα απ' όλα, έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να εισάγει καινοτομία, νέα τεχνολογία και να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι οι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη στήριξης και βοήθειας, είναι οι οικογένειές τους, είναι ο περίγυρος ο κοινωνικός τους. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστούμε προφανώς και σε άλλες κοινές δράσεις. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ και θέλω και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Βασίλη Κικίλια και την ομάδα του, γιατί πραγματικά είναι ένα παράδειγμα καλής συνεργασίας το πώς έχουμε κατορθώσει μέχρι σήμερα να φτιάξουμε αυτές τις νέες υπηρεσίες. Ξεκινώ πριν τη σύντομη παρουσίαση των δύο υπηρεσιών, τονίζοντας ότι έχουμε δύο μεγάλα σημεία που πρέπει να τονιστούν. Το πρώτο είναι ότι αποδεικνύει η κυβέρνησή σας στην πράξη ότι η τεχνολογία δεν είναι απρόσωπη και μπορεί να έχει το επίκεντρό της στον άνθρωπο για να λύσει τα προβλήματά του και την ταλαιπωρία του. Και το δεύτερο είναι πως επειδή πολλές από αυτές τις υποδομές υπήρχαν εδώ και χρόνια, δεν είχε καθίσει κάποια κυβέρνηση μέχρι σήμερα με τον τρόπο αυτό να βγάλει προϊόντα από τις υποδομές. Εμείς αυτή τη στιγμή βγάζουμε ουσιαστικά νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα από πολλές υποδομές που ήδη υπήρχαν. Λοιπόν, πάω απευθείας στην πρώτη παρουσίαση, ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών
για εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και ψυχοθεραπείες. Τι ισχύει σήμερα? Ένας πακτολός από έγγραφα τα οποία πρέπει να δίδονται σε ουρές στο ΜΕΟΠΗ, ενδεχομένως κάθε μήνα, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Τα έγγραφα αυτά είναι πολλαπλά. Υπολογίζει ο ΕΟΠΗ ότι είναι 35.000 γονείς που αναγκάζονται να στέκονται σε μηνιαία βάση στα ΚΙΣΕ. Δεν υπάρχει ταυτόχρονα και μητρό συμβεβλημένων εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών και ψυχοθεραπευτών. Γι' αυτό το λόγο και ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το πτυχίο του εκάστοτε λογοθεραπευτή. Το 2019 τα στοιχεία που έχουμε από τον ΕΟΠΗ είναι 330.000 ατομικά αιτήματα σε 61 περιφερειακές διευθύνσεις. Υπάρχει προσθήκη επιπλέον ιατρικού ελέγχου των γνωματεύσεων, υπάρχει ξεχωριστή κατάθεση δικαιολογητικών για κάθε θεραπεία και η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκτυπώνεται και επανυποβάλλεται ήθιστε κάθε μήνα. Ποια ήταν τα χαρτιά τα οποία χρειαζόντουσαν και συνεχίζουν να χρειάζονται εμείς? Για αρχή ξεκινάμε με την ψηφιοποίηση για να γλιτώσουμε την επίσκεψη του γονιού. Στην πορεία πολλά από αυτά θα τα πάρουμε με διαλειτουργικότητες ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται καν η κατάθεση. Αλλά σαν πρώτο βήμα, επειδή το πρώτο βήμα ήταν έτοιμο, κρίναμε ότι μπορούμε να γλιτώσουμε την επίσκεψη. Είναι αυτά που βλέπετε. Την πρώτη φορά θα πρέπει να δώσεις 3 έγγραφα. Πρωτότυπη γνωμάτευση, βεβαίωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θεραπευτή. Και μετά είναι αυτά που βλέπετε επίσης. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, βεβαίωση θεραπευτή ή ιδιοκτήτη του κέντρου και υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί δεν λαμβάνει ειδική θεραπεία από άλλο κέντρο. Η αίτηση διαβιβάζεται εσωτερικά στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος στο δεύτερο χρόνο την εξετάζει και ο πολίτης δεν γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή του. Τι αλλάζει? Αλλάζει το ότι ενσωματώνεται αυτή η υπηρεσία στο gov.gr, ψηφιοποιείται και δημιουργείται μια νέα πλατφόρμα. Άρα, πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας σε ένα βήμα. Λίγα λεπτά παίρνει, θα σας κάνουμε ένα αναλυτικό demo. Οι γονείς υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του gov.gr, μειώνει τις ροές στα ΚΙΣΕ και η χρόνια απελευθερώνεται ταυτόχρονα, εφόσον αυτό γίνει rollout στον πλήρη βαθμό, και παραγωγικό χρόνο των υπαλλήλων. Και ταυτόχρονα, πέρα από το ότι θα κρατηθεί για όσους δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες η υφιστάμενη υπηρεσία και στα ΚΙΣΕ του ΕΟΠΗ, θα φτιάξουμε μια παράλληλη διαδικασία στα ΚΕΠ, ώστε να μπορούν οι γονείς που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες να πάνε και εκεί. Ο γονέας σκανάρει, ανεβάζει και υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα μέσω του gov.gr και μετά ενημερώνεται με SMS για την επιτυχή υποβολή και πορεία της αίτησης. Τι απαιτείται? TaxisNet, AMCA Τέκνου, IBAN δικαιούχου, κινητό τηλέφωνο και υπάρχει πλέον και πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των αιτημάτων που έχει υποβάλει ο γονιός. Καμία μετακίνηση, ορθή υποβολή του αιτήματος δεδομένης της ψηφιοποίησης των εγγράφων, πληροφόρηση για την πορεία και έκβαση του αιτήματος, ολοκλήρωση σε λίγα λεπτά. Και πριν πάμε στο demo, απλώς θέλω να τονίσω ότι με τον Βασίλη αυτό που έχουμε συνεννοηθεί και φυσικά με τη δίκηση του ΕΟΠΗ είναι η σταδιακή ένταξη όλων των τυποποιημένων παροχών, όπως περιγράφονται στον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ, η προσθήκη διαλειτουργικότητων, όπως το ανέφερα πριν, και είναι όλες αυτές ακόμη, όλα αυτά ακόμη τα ατομικά αιτήματα προς ενσωμάτωση. Για τους νεφροπαθείς υπάρχει ακόμη μετακίνηση ασθενών, για παράδειγμα, που ενδιαφέρει, που είναι υψηλού ενδιαφέροντος. Εφόσον είναι και θεανό καρποδίνη στο call, μπορεί να μας πει, νομίζω, ότι τα οπτικά παίρνουν ένα τεράστιο όγκο αιτημάτων αυτή τη στιγμή στις διάφορες ουρές του ΕΟΠΗ. Ο στόχος είναι, ξεκινώντας από λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, που είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων, να προχωρήσουμε και σε όλα αυτά άμεσα. Μπορούμε να πάμε στο demo. Το site θα είναι το atomikapavlaetimata.gov.gr. Και πάμε αμέσως στο demo. Λοιπόν, ο πολίτης από τη σελίδα του gov.gr, επιλέγοντας ατομικά αιτήματα ΕΟΠΗ, πηγαίνει αποζημίωση θεραπείων, κάνει είσοδο στην υπηρεσία με τα credentials του TaxisNet και μπαίνει στην πλατφόρμα των λοιπόν αιτημάτων. Το επόμενο, σαν επόμενο βήμα, επιλέγει τη νέα αίτηση, αποδέχεται όρους προσωπικών δεδομένων. Εδώ βάζω το AMCA του παιδιού μου. Γίνεται διασταύρωση ότι το AMCA με το οποίο έχω πει εγώ συγκεκριμένη συζύγου με αυτό είναι μέλος της οικογένειάς μου και είναι παιδί. Οπότε γίνεται και υπάρχει μια διαδικασία με τον δευτερολέπτο να επιβεβαιωθεί ότι αυτά είναι τα σωστά στοιχεία. Εδώ βγαίνουν τα στοιχεία του παιδιού, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης. Επιλέγω το τύπο της ειδικής αγωγής, ας πάρουμε για παράδειγμα τη λογοθεραπεία, και επισυνάδω το ηλεκτρονικό μου κωδικό, ο οποίος χρησιμοποιείται για να προωθηθεί το αίτημα για αποζημίωση στην κατάλληλη παιδί.
Εδώ επισυνάπτουμε τα έγγραφα τα οποία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να υποβάλει ο πολίτης κάθε φορά. Επιλέγω. Τη βεβαίως θεραπευτή. Συν την υπεύθυνη δήλωση του άμεσα δικαιούχου. Και τελειώνω. Στο επόμενο βήμα, πληκτρολογώ το απαιτούμενο ποσό της αποζημίωσης. Περνάω το IBAN. Εδώ θα συμπληρώσω ένα κινητό τηλέφωνο του κ. Παπαδόπουλου για να λάβει το ιδιοκτητικό SMS. Είναι από το email μου για το κοινό, δεν μπορεί να χρειαστεί ο εμένα. Και τελείωσαμε την υποβολή της αίτησης. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο κ. Παπαδόπουλος θα λάβει ένα SMS στο κινητό του, θα επιβεβαιώνει ότι καταχωρήθηκε η αίτησή μου. Η όλη διαδικασία από τότε δεν κράτησε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Και θα κρατούσε ώρες. Έως και πέντε ώρες. Η Θεανό, εφόσον είναι στο κόλλ, θα μπορούσε να μας πει πάνω κάτω ποιοι είναι οι χρόνοι που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή. Και να το μήνυμα. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα να δείτε λίγο το μήνυμα το που λέμε, είναι το τελευταίο που θα δείτε. Ο χρόνος αναμονής των γονιών για την υποβολή των ετοιμάτων εξαρτάται σίγουρα από ποια περιφερειακή διεύθυνση είναι στην οποία ανήκουν και τι βαθμό ατομικών ετοιμάτων έχει. Ένας μέσος όρος αναμονής ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά σε κανονικές συνθήκες. Τώρα που έχουμε λάβει τα πρόσθετα μέτρα για COVID και έχουμε εισάγει τη διαδικασία του ραντεβού κλπ., αυτό θα ήταν πολύ πιο χρονοβόρο. Επομένως, και πολλές φορές απαιτούσαν να πάνε και να ξαναπάνε οι γονείς γιατί δεν γνώριζαν και ακριβώς τα δικαιολογητικά κλπ. Η ηλεκτρονική υποβολή ξεπερνάει αυτό, διότι είναι συγκεκριμένα τα πεδία που πρέπει οι γονείς να συμπληρώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουν κάποιο έγγραφο. Οπότε σε κάθε περίπτωση μιλάμε για περίπου 332.000 αιτήματα ετησίως που αφορούν 300.000 διακριτά άμκα παιδιών. Και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η διευκόλυνση αυτή για όλους. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ και τις δικές μας υπηρεσίες στη διαχείριση των ετοιμάτων και στη συνέχεια στην εκαθάριση. Γιατί νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι η προθεσμία ήταν εντός ενός μήνα την πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίας, της ειδικής αγωγής, να τα υποβάλουν οι γονείς. Και θέλαμε και εμείς περίπου ένα μήνα, την ώρα που θα τα υπέβαλαν, προκειμένου να κάνουμε όλη τη διαδικασία εκαθάρισης. Τώρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα γίνει ηλεκτρονικά και εμείς θεωρούμε ότι από τον Οκτώβριο θα μπορούμε το χρόνο που θα αποδίδουμε τα χρήματα στους γονείς να τον μειώσουμε στον ένα μήνα. Ωραία. Θεανό, πες πάλι πόσα είναι τα διακριτά άμκα, άρα πόσα... 300.000. Διακριτά. Και 332.000 είναι τα αιτήματα. Διότι επειδή το κόστος είναι σημαντικό στην ειδική αγωγή, κάποιοι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα καλύπτουν όλα με την δική τους ρευστότητα, αναγκάζονται να κάνουν και πέραν της μίας υποβολής το μήνα. Δηλαδή να πηγαίνουν κάθε δύο εβδομάδες. Δεν τους το απαγορεύουμε, απλά εμείς έχουμε ένα όριο να τα υποβάλουν εντός του επόμενου μήνα από την πραγματοποίησή τους. Να υποθέσω ότι υπάρχουν οργανωμένες ομάδες γονέων που ασχολούνται επισταμμένα με το πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα αυτά. Έτσι δεν είναι. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους. Και μάλιστα το έτοιμο αυτό, κύριε Πρόεδρε, ήρθε από αυτούς. Υπήρχαν πολλοί γονείς και εξαρτημικευμένα που ήταν στα γραφεία μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να, σε αυτές τις περιπτώσεις και για λόγους επικοινωνίας να αφήσουμε τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους να μιλήσουν για το πόσο σημαντική είναι αυτή η υπηρεσία που τους παρέχουν. Γιατί είναι πράγματι μια πολύ, πολύ μεγάλη διευκόλυνση και αφορά πολύ κόσμο και ανθρώπους με ειδικές ευαισθησίες, για τους οποίους πρέπει να είμαστε ακόμα πιο, εμείς οι ίδιοι, ακόμα πιο ευαισθητοποιημένοι για το πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Ωραία, πάμε να δούμε και την... και τα... Ναι, έλα Θεανό. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι το σημαντικό βήμα το επόμενο θα είναι να καταφέρουμε να συμβληθούμε
με όλους αυτούς τους παρόχους που κάνουν εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικά με τους φυσικοθεραπευτές κλπ. Γιατί τότε θα απαλλάσσαμε τελείως τους γονείς από ό,τι για την ηλεκτρονική υποβολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα σχέδια του οργανισμού. Έχουμε δυσκολίες τεράστιες να το πετύχουμε, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν πιστοποιήσεις, όπως οι εργοθεραπείες και οι λογοθεραπείες. Αυτό όμως θα ήταν το βήμα το καλό για να μην έχει καμία ανάμειξη ο ασθενής, όπως πηγαίνει και κάνει μια μαγνητική. Και πληρώνω εγώ τον πάροχο, δηλαδή την εταιρεία στην οποία πηγαίνει, το διαγνωστικό κέντρο. Αντίστοιχα, όπως πληρώνω τη φυσικοθεραπεία στους ενήλικες, θα μπορούσαμε να πληρώνουμε κατευθείαν τους παρόχους. Αυτό είναι στο σχεδιασμό μας το μακροπρόθεσμο και είναι κάτι που μπορεί να το θέσουν και οι γονείς. Διότι ζητάμε και εμείς και προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα για να έχουμε πια συμβεβλημένους όλους τους παρόχους. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε και το παραπεμπτικό των ιατρικών εξετάσεων. Η άλλη συνταγογράφηση τώρα, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, η άλλη συνταγογράφηση όλο αυτό το διάστημα λειτουργεί. Έχει μπει σε παραγωγική λειτουργία τέλος Μαρτίου του 2020. Εγγράφονται οι πολίτες μέσω του gov.gr, αλλά μόνο συνταγές φαρμάκων που εκδίδει ο γιατρός και εκτελεί ο φαρμακοποιός μέσω SMS ή και email. Και είναι ουσιαστικά πλήρες ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Πόσες συνταγές έχουμε εκτελέσει, μόλις το βλέπετε μπροστά σας, έχουμε καταρχήν 50.000 πιστοποιημένους γιατρούς, 12.800 πιστοποιημένα φαρμακεία, 2.650 διαγνωστικά κέντρα και έχουμε μέχρι προχθές περίπου 500.000 συμπολίτες μας που έχουν εγγραφεί και περίπου 2,8 εκατομμύρια άλλες συνταγές που έχουν εκδοθεί. Επί της ουσίας είναι το 10% της ημερήσιας συνταγογράφησης. Με όλες αυτές τις νέες ενέργειες θα προσπαθήσουμε αυτό να αυξηθεί, γιατί προφανώς είναι ένα εργαλείο διευκόλυνσης, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα εργαλείο λογοδοσίας και διαφάνειας και ελέγχου. Τα άλλα παραπεμπτικά τώρα. Εμπλουτίζουμε την υπηρεσία της άλλης συνταγογράφησης, καταργούμε την εκτύπωση του παραπεμπτικού που εκδίδει ο γιατρός. Με τον ίδιο τρόπο ο πολίτης λαμβάνει με SMS και email τα στοιχεία του παραπεμπτικού του, καθώς και το εάν εκτελέστηκε. Το διαγνωστικό κέντρο θα μπορεί να αναζητήσει και να εκτελέσει ένα παραπεμπτικό με τον barcode του παραπεμπτικού, τον NAMCA του πολίτη και αποστολή SMS για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπείας. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που σας είχαμε παρουσιάσει από κοινού στην άλλη συνταγογράφηση. Πάμε να δούμε ένα γρήγορο demo. Η Δίκα, κυρία Τσούμα, έχει τον λόγο. Νίκη. Καλησπέρα. Να κάνουμε ένα share τώρα στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Και νομίζω βλέπετε τι βλέπει, αυτή είναι η σελίδα του γιατρού όταν ένας πολίτης ήδη έχει κάνει μέσα από την καρδιά το έτοιμα για άλλη συνταγογράφηση. Είτε φαρμάκου είτε και παραπεμπτικό εξετάσεις. Όσοι πολίτες έχουν κάνει τώρα, μέχρι τώρα, έτοιμα για σταγογράφηση φαρμάκου, θα έχουν και αυτόματα την δυνατότητα για άλλη σταγογράφηση των εξετάσεων. Οπότε πλέον αυτό το βήμα είναι γνωστό. Αφού λοιπόν ο πολίτης έχει κάνει το έτοιμα αυτό, εδώ βλέπουμε την οθόνη του γιατρού στο σύστημα της σταγογράφησης, ο οποίος θα καταχωρήσει ένα παραπεμπτικό μιας εξέτασης. Είναι τα στοιχεία του γιατρού, τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Θα εισάγει ο γιατρός τα στοιχεία του παραπεμπτικού, δηλαδή μια κατηγορία εξέτασης. Εδώ πρόκειται για έναν καρδιολόγο, οπότε το παραπεμπτικό είναι ένα τρίπλεξ. Ο λόγος, η αιτιολογία είναι η αρχική, δηλαδή υπήρχε ένας πόνος και από εκεί και πέρα κάνει την προσθήκη της ιατρικής του διάγνωσης με βάση τα ICD-10 των ασθενειών που υπάρχουν ήδη στο σύστημα της αγοράς. Επιστρέφει, έχει βάλει τα στοιχεία του παραπεμπτικού και πλέον πάει να προσθέσει τη συγκεκριμένη εξέταση. Επιλέγει την εξέταση που χρειάζεται να γίνει για αυτή τη την προσθέτει, συνδέει τη διάγνωση με την ασθένεια και το λόγο
της παραγωγής. Είτε είναι για διάγνωση για πρώτη φορά, είτε θα, αν ήταν δεύτερη φορά θα ήταν για παρακολούθηση. Οπότε καταφορεί το παραπεμπτικό. Τα δεδομένα του παραπεμπτικού έχουν σαλεί με επιτυχία στον ασθενή, οπότε ο κ. Παπαδόπουλος είναι στην κοινή σας ώρα. Πρέπει να έχει λάβει το τελευταίο. Το κωδικό και με το κωδικό πας θα πας στο διαγνωστικό κέντρο. Είναι... Στη συνέχεια, ο πολίτης επισκέπτεται το διαγνωστικό, στο οποίο θα κάνει την εξέταση. Οπότε, βλέπουμε, πάμε στη σελίδα για την οποία βλέπει το διαγνωστικό, που είναι σελίδα της ταογράφησης ή και του ΕΟΠΗ. Οπότε, εκεί ο πολίτης έχοντας στο κινητό του ή στο mail του αυτόν τον αριθμό του παραπεμπτικού, τον δείχνει ή τον λέει και από εκεί και πέρα στο διαγνωστικό κέντρο φαίνεται, έρχεται πια και είναι έτοιμα τα στοιχεία του παραπεμπτικού με τη διάγνωση, με την εξέταση που πρέπει να γίνει. Το διαγνωστικό προχωράει στην εξέταση με Πάντα φαίνεται στις οθόνες και του διαγνωστικού ότι ο ασθενής έχει επιλέξει η εκτρονική παραγραφή και αυτή τη στιγμή στο κινητό του κ. Παπαδόπουλου πρέπει να έχει έρθει το μήνυμα ότι επιλέχθηκε αυτή η εξέταση για λογαριασμό. Ωραία. Οπότε έτσι είναι κλείνει ο κύκλος του ασθενή με τον γιατρό και με το διαγνωστικό στο οποίο γίνεται η εξέταση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ως προς το χρόνο του πότε, κύριε Πρόεδρε, ξεκινάνε οι υπηρεσίες. Υπεγράφει η ΚΙΑ ανάμεσα σε Υπουργείο Υγείας σε εμάς και στο Γενικό Λογιστήριο για τις λογοθεραπείες ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, οπότε έχει ήδη ανέβει. Πολύ ωραία. Και σε ό,τι αφορά τα παραπεμπτικά, η ΔΙΚΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι έτοιμη αργά το βράδυ σήμερα ή αύριο για να ξεκινήσει. Αυτό που κάνουμε είναι ότι όλοι όσοι έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, αυτόματα αποκτούν και την υπηρεσία των άλλων παραπεμπτικών, όσοι έχουν γραφτεί στην ΑΕΛΗ. Γιατί πάνε μαζί τα φάρμακα και τα παραπεμπτικά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Και ισχυρότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.